ένα 20 λεπτό συζήτηση με θέμα τη δωρεά οργάνων από τη μία, τις ανάγκες που καθημερινά προκύπτουν από την άλλη και βέβαια το μήνυμα το οποίο είναι ηχηρό και πρέπει όλοι να το μεταδώσουμε. Δίπλα μου είναι ο Μάριος Μαρκόπουλος, αιμοκαθερόμενος αθλητής και εκπαιδευτικός. Με τον Μάριο βέβαια είμαστε και φίλοι, έχουμε κάνει πολλά πολλά ρεπορτάζ μαζί. Ένας άνθρωπος απόλυτα συνειδητοποιημένος, ο οποίος πολλές φορές βγαίνει μπροστά προκειμένου με ένα δυνατό μήνυμα, με όλη τη δύναμη της καρδιάς και της φωνής του να φωνάξει πάμε όλοι να ενισχύσουμε αυτό το κίνημα. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δική μου η χαρά, τα ξαναλέμε για ακόμα μια φορά τηλεοπτικά. Mm-hmm. Τη στιγμή βέβαια που η διαδικασία της δωρεάς οργάνων σε πανελλαδικό επίπεδο προχωρά με προβλήματα, με αγκυλώσεις, με γραφειοκρατία. Αλλά εδώ είμαστε. Είναι οι γνωστές παθογένειες του ελληνικού συστήματος υγείας. Οι γνωστές παθογένειες, ναι. Που κάποιος πρέπει να βγει επιτέλους κάποια στιγμή μπροστά. Ένας υπουργός, μια κυβέρνηση και να πει ότι παίρνω μια συγκεκριμένη στάση και μια συγκεκριμένη απόφαση να βοηθήσω ουσιαστικά στο θέμα της δωρεάς οργάνων και όχι αποσπασματικά και με μικρές προσπάθειες όπως είναι όλες οι προσπάθειες που κάνουμε για ενημέρωση εμείς. Είναι στο να πετάς ένα πετραδάκι στον ωκεανό. Φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Έχουμε κάποια στοιχεία. Η Εύη Σπανού θα μας τα παρουσιάσει και έχουμε και μία τηλεφωνική επικοινωνία, ζωντανή σύνδεση. Λοιπόν, Εύη. Θα δούμε λοιπόν αυτό το ποσοστό το οποίο μέσα στο Δεκέμβριο αυξήθηκε και προκάλεσε έτσι και ευχάριστα συναισθήματα, αν και είναι μόνο η αρχή. Βλέπουμε λοιπόν τους αριθμούς. Ας ξεκινήσουμε από το 2022 και να δούμε πόσο έχουν αυξηθεί και πόσο έχουν αλλάξει. Είχαμε λοιπόν 70 δότες με μια αύξηση να καταγράφεται της τάξης του 14,3%. Το 2021 52 οι δότες, το 2020 48, ενώ το 2019 μεγαλύτερος αριθμός είχαμε φτάσει στους 61. Το 2018 τα ποσοστά φτάνουν πάλι αυτό που παρακολουθούμε και τις υπόλοιπες χρονιές, του 45 δότες. Εστιάζουμε λίγο στο Δεκέμβριο του 2022, καθώς προηγήθηκε η ιστορία με την άτυχη Εμμανουέλα, αίμα στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματικά κινητοποιήθηκε. Μάρια, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Βεβαίως. Και πραγματικά σε όλους τους συγγενείς των ανθρώπων οι οποίοι χάνονται. Πραγματικά εγώ θέλω μέσα από την καρδιά μου να τους ευχαριστήσω που παίρνουν αυτή την απόφαση για να δώσουν ζωή σε πολλούς άλλους ανθρώπους, έτσι, και να βελτιώσουν και τη ζωή αρκετών από αυτούς που χρειάζονται ένα μόσχευμα. Σίγουρα με μια μεταμόσχευση μπορούν να σωθούν μέχρι και 10 άτομα και παραπάνω από 10 άτομα. Να φανταστείς, Νίκο, ότι ακόμα και τη βαλβίδα της καρδιάς μπορούμε να μεταμοσχεύσουμε σε κάποιον άλλον άνθρωπο αν είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να γίνει. Και είχαμε και ένα τελευταίο περιστατικό στο νοσοκομείο Χανίων. Στο νοσοκομείο Χανίων, ναι. Όπου θα μεταμοσχευθούν. Έχουν ληφθεί, νομίζω, ναι, οι κερατοειδείς και οι νεφροί, όπου θα μεταμοσχευθούν σε αντίστοιχους συνανθρώπους. Θέλει μας όμως μια δύναμη. Φυσικά και πολύ μια δύναμη. Έντονη και μεγάλη. Εγώ αυτό που λέω είναι για μια οικογένεια. Φυσικά, αλλά εγώ αυτό που λέω είναι ότι μέσα στη θλίψη αυτή, στο έντονο συνέστημα της θλίψης που σου ανακοινώνει κάποιος ότι ο άνθρωπος σου πια δεν μπορεί να επανέλθει στη ζωή, έχει χαθεί η ζωή του, νομίζω ότι αν σκεφτούμε το συνέστημα της χαράς που θα δώσει αυτή η απόφασή μας σε πολλούς ανθρώπους για να βοηθηθούν, αρκετοί από αυτούς να ζήσουν, τότε θεωρώ ότι είναι έτσι απαλύνει πάρα πολύ αυτό τον πόνο των ανθρώπων που χάνονται. Λοιπόν, Εύη, ποιον θα βάλουμε στην κουβέντα? Θα βάλουμε την πρόεδρο του Παγκριτίου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης, κυρία Ειρήνη Γεργιανάκη, για αυτή την υπέρτατη πράξη αλληλεγγύης που είναι η δωρεά οργάνων. Μάλιστα, λοιπόν, η κυρία Γεργιανάκη την καλησπερίζω, τα έχουμε πει πολλές φορές. Φαντάζομαι γνωρίζετε και με τον Μάριο σε προσωπικό επίπεδο. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Με ποιους τρόπους ο αιματοκρίτης επιχειρεί να συμμετέχει σε αυτή την πολύ μεγάλη πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά πολλά χρόνια στο κομμάτι της κινητοποίησης και της ευαισθητοποίησης σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη δωρεά οργάνων?
Ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών, Αιμοδοτών και Ιδωρητών Οργάνων Σώματος είναι ο πιο παλιός σύλλογος στη χώρα. Ξεκίνησε το 1985 από μια χούφτα Ηρακλειωτών, τότε που ακόμα, ξέρετε, το θέμα ήταν ταμπού. Και προς τιμήν τους αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν να δειλά αυτή την προσπάθεια, η οποία επεκτάθηκε σε όλο το νησί. Και τότε μάλιστα οι πρωτεργάτες πήγαιναν με το αυτοκίνητό τους μόνο και μόνο για να πάρουν μια αίτηση δωρητών οργάνων. Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπει κανείς τα αρχεία του συλλόγου όλη αυτή την πορεία, η οποία ήταν μακρά, όπως μακρά είναι και η προσπάθεια της χώρας μας σε εθνικό πια επίπεδο να αναπτύξει ένα θεσμό που δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι παρά τα βήματα προόδου και παρά την αυξητική τάση που πολύ σωστά δείξατε και εσείς, δεν φαίνεται να ακολουθεί άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να προσπαθήσουμε έτσι να βοηθήσουμε όλοι από κοινού τους 1.200-1.300 Έλληνες που περιμένουν αυτή τη στιγμή σε λίστα. Τι πρέπει να αλλάξει, θέμα βούλησης από το κεντρικό κράτος? Σαφέστατα, νομίζω ότι είναι θέμα πια της πολιτείας, η κοινωνία έχει οριμάσει. Φυσικά δεν περισσεύουν οι καμπάνιες ενημέρωσης, χρειάζεται όμως μια εθνική στρατηγική. Νομίζω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Φάνηκε περίτρανα από την τοποθέτηση πιλωτικά συντονιστών μεταμόσχευσης σε ορισμένα νοσοκομεία, μεταξύ αυτών και στο Παγνί, ότι διπλασίασαν κατευθείαν και την αναγνώριση δυνητικών δοτών και τα ίδια τα ποσοστά. Ένα μικρό βήμα λοιπόν, αυτονόητο για μας που ασχολούμαστε με όλα αυτά τα θέματα, μπορεί να φέρει την πολυπόθητη αλλαγή. Είναι σίγουρα θέματα οργανωτικά, είναι σίγουρα θέματα ενίσχυσης κυρίως των μονάδων εντατικής, αλλά και όλης της αλυσίδας, από την κοινωνία και τους θεσμικούς φορείς μέχρι τον ίδιο τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, που προσπαθεί να το φέρει αυτό πέρας με πολύ μικρό αριθμό προσωπικού. Χρειάζεται λοιπόν γενναία απόφαση, πολιτική απόφαση, ώστε να ενισχυθεί. Και χαίρομαι που βλέπω επιτέλους και μέσα από τις προσπάθειες του Ωνασίου Μεταμοσχευτικού Κέντρου και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων υπάρχει μια συστράτευση, υπάρχει μια θέληση, φαίνεται από τα ποσοστά. Ελπίζουμε όλοι ότι αυτό θα συνεχιστεί και θα κρατήσει. Μάλιστα. Επόμενη αιμοδοσία, πάμε να κλείσουμε με αυτό. Τι έχουμε? Με πολύ έτσι χαρά σας ανακοινώνω ότι αύριο θα κλείσουμε τις 1.000 αιμοδοσίες. Είναι ένα ρεκόρ για αιμοδοτικό σύλλογο στη χώρα. Και προσκαλούμε όλους να μοιραστούμε μαζί αυτό το Σάββατο το πρωί. Οι αιμοδότες θα κόψουν την πίτα τους στις 11 στη Λότζια. Θα έχουμε μια γιορτινή αιμοδοσία με την επίσκεψη μαθητών από το πρώτο γυμνάσιο. Και όλα τα επόμενα Σάββατα θα είναι γιορταστικά, οπότε καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να μοιραστούμε από κοντά και τη χαρά της προσφοράς και τη χαρά ακριβώς να μοιραζόμαστε με όλο τον κόσμο αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά. Εύχομαι να διπλασιαστούν οι αιμοδοσίες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστούμε. Να είστε θερμά. Καλά, κυρία Γεριανάκη. Λοιπόν, εξαιρετικό το έργο του αιματοκρίτη. Και πραγματικά όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο στην αιμοδοσία παρέχουν και ενημερωτικό υλικό για όποιον θέλει να γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών, αλλά και δότης οργάνων. Ωστόσο, Εύη, τι είπε η κυρία Γεριανάκη, ότι βούλησε από το κεντρικό κράτος. Και λίγη παραπάνω βοήθεια, φαντάζομαι, να διευκολύνονται όλες αυτές οι διαδικασίες που... Δεν μπορώ να καταλάβω, όντως, δεν μπορώ να καταλάβω πού κολλάει όλη η διαδικασία. Ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες μας δείχνουν το δρόμο. Φυσικά. Και η Ισπανία είναι η πρώτη η οποία δείχνει αυτό το δρόμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με νομοθετικές παρεμβάσεις αλλά και με το κύριο όργανο που χρειάζεται να έχουμε να έχουμε ανθρώπους μέσα στις εντατικές θεραπείες, στις μονάδες εντατικής θεραπείας ειδικευμένους που θα βρουν τους δυνητικούς δότες, αυτούς τους ανθρώπους που είναι εγκεφαλικά νεκροί και μπορούν να γίνουν δωρητές. Και από εκεί και μετά να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς. Και αυτό και φυσικά έχει και αρκετά κρεβάτια εντατικής θεραπείας και το ανάλογο προσωπικό που μπορούν να τα λειτουργήσουν. Και εδώ προκύπτει το ερώτημα. Στην περίοδο του κορονοϊού,
της πανδημίας, στην καρδιά της πανδημίας, τι επικράτησε? Χάθηκαν περιπτώσεις δωρεάς οργάνων? Φυσικά και χάθηκαν περιπτώσεις τέτοιες. Παρόλο που οι δότες, όπως είδαμε, ανέβηκαν, φανταστείτε πόσοι περισσότεροι ακόμα θα ήταν αν δεν είχαμε τη δυσκολία της απόφασης αυτής που πρέπει να πάρει ένας διευθυντής μονάδας εντατικής θεραπείας, να κρατήσει λίγο στη μηχανική υποστήριξη κάποιον εγκεφαλικά νεκρό ή να φέρει κάποιον άλλον άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται ένα μηχανική υποστήριξη που βρίσκεται εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Όλη αυτή η απόφαση, εντάξει, έφερε, χάθηκαν μοσχεύματα και έφερε αρκετά πίσω και τις μεταμοσχεύσεις. Και η όλη κατάσταση του κορονοϊού. Σίγουρα και οι άνθρωποι κλείστηκαν περισσότερο και δεν έπαιρναν τις αποφάσεις που έπρεπε. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζουμε ότι τα ενθαρρυντικά μηνύματα που έρχονται σιγά σιγά, κάποιοι συντονιστές μεταμόσχευσης οι οποίοι έχουν προσληφθεί και θα βρίσκονται στα νοσοκομεία μεταξύ αυτών και στο Παγνί, να βοηθήσουν ώστε να έχουμε περισσότερους δότες στο μέλλον, να αυξηθεί η δωρεά οργάνων, να αυξηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα προσφέρουν, γιατί χωρίς τους ανθρώπους που θα προσφέρουν δεν έχουμε και το ιατρικό επίτευγμα αυτό της μεταμόσχευσης, γιατί είναι μεγάλο ιατρικό επίτευγμα το να μπορείς να μεταμοσχεύσεις κάποιο Μαρία, όργανο. Ένας συνάνθρωπός μας, σενάριο, είναι εγκεφαλικά νεκρός. Η οικογένειά του τι πρέπει να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή? Η οικογένειά του πρέπει να σκεφτεί ότι αυτός ο άνθρωπος δεν γυρίζει ποτέ πίσω πια. Ο εγκεφαλικά νεκρός σημαίνει ότι το εγκεφαλικό στέλεχος που βρίσκεται μέσα στο κεφάλι μας έχει πάψει να λειτουργεί. Το στέλεχος αυτό είναι ένας νευρικός ιστός ο οποίος δίνει όλες τις εντολές στο υπόλοιπο σώμα για να λειτουργήσει. Και μετά από κάποιες ώρες θα αρχίσουν τα όργανα σιγά σιγά να απορριθμίζονται και να σταματούν τη λειτουργία τους. Άρα τι γίνεται? Τα μηχανήματα λοιπόν παρέχουν μία μηχανική υποστήριξη στην αναπνοή και στην καρδιά, ώστε να λειτουργούν τα όργανα για κάποιο χρονικό διάστημα που να μπορέσουμε να τα πάρουμε από κάποιον άνθρωπο εγκεφαλικά νεκρό και να τα δώσουμε σε κάποιον άλλο. Πόση ώρα έχουμε στη διάθεσή μας, έχουν γιατροί στη διάθεσή τους? Δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το πολύ 24 ώρες που θα πρέπει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Και να πω επίσης ότι ο εγκεφαλικός θάνατος πιστοποιείται μέσα σε με 3 διαδοχικά τεστ σε διάστημα 8 ώρων. Δηλαδή γίνονται εξειδικευμένα ιατρικά τεστ από μια ομάδα γιατρών, ώστε να πιστοποιήσουν ότι ο άνθρωπος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Και εφόσον αυτά τα τεστ βγουν θετικά, σημαίνει ότι ο άνθρωπος πια δεν γυρίζει στη ζωή και η απόφαση που πρέπει να πάρουν οι συνάνθρωποι, η οικογένειά του, ναι, οι συγγενείς του, είναι η μεγάλη αυτή απόφαση αν θα δώσουν ζωή σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Υπάρχει κάποια ιστορία από τις εκατοντάδες, θα έλεγα, που γνωρίζεις και ίσως έχεις διαχειριστεί κιόλας, που να σε έχει συγκλονίσει και είναι σημείο αναφοράς μέχρι και σήμερα? Κάθε δωρεά έχει τη δική της ουσία, έτσι, και τη δική της σημασία. Σίγουρα, εγώ θεωρώ πολύ συγκλονιστικές τις δωρεές που γίνονται από άτομα νεαρής ηλικίας, δηλαδή εγκεφαλικά νεκρούς, και οι συγγενείς αυτών των ανθρώπων που άλλοι με χαρά, γιατί σκέφτονται ότι ο άνθρωπος που φεύγει θα ζήσει μέσα από κάποιους άλλους ανθρώπους, με χαρά λοιπόν παίρνουν αυτή την απόφαση. Όλες αυτές οι ιστορίες εγκεφαλικά νεκρών δωτών που γίνονται από νεαρούς ανθρώπους, θεωρώ ότι εμένα με συγκλονίζουν, και μάλιστα το κοριτσάκι αυτό στη Θεσσαλονίκη έδωσε ζωή πραγματικά σε πολλούς ανθρώπους. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε. Μάρια, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο. Σίγουρα. Να δώσουμε το τελευταίο μήνυμα. Να σκεφτούμε τη δωρεά οργάνου πάντα, αυτό το λέω σε όλες μας τις συζητήσεις όπου βρεθώ, να πάρουμε το ερέθισμα από εδώ, αυτό εδώ το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα από αυτή την εκπομπή, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς ως μέσα ενημέρωσης που προβάλλετε τη δωρεά οργάνων, γιατί
Οι καμπάνιες ενημέρωσης είναι πάρα πολύ σημαντικές για τους ανθρώπους. Το θέμα δεν πρέπει να αφήνεται και να ξεχνιέται, για να το υπενθυμίζουμε και έτσι να μπορέσουμε και εμείς και εσείς και εμείς να συμβάλλουμε με το δικό μας λιθαράκι, να βάλουμε ο καθένας για να γίνει μια μεγάλη κοτρώνα όπου θα δώσει τη δωρεά οργάνων, θα την προχωρήσει μπροστά. Μάλιστα. Το τρέξιμο πώς πάει? Το τρέξιμο πάει πάρα πολύ καλά. Καθημερινά προπόνηση, μέρα παραμέρα? Σχεδόν καθημερινά. Έχουμε και την αιμοκάθαρση, η οποία μας δυσκολεύει στο ωράριο. Στο ωράριο, όχι τίποτα άλλο. Λόγο, ναι. Ναι, πάμε πάρα πολύ καλά. Βάζουμε πάντα αθλητικούς στόχους, μικρούς, μεγαλύτερους. Κάθε άνθρωπος βάζει τους δικούς του στόχους. Ο δικός σου ποιος είναι? Για πες μου τώρα. Να κλείσουμε με αυτό. Δώσαμε το μήνυμα. Ο δικός μου στόχος είναι, δεν ξέρω αν θυμάμαι, αν το είχαμε ξαναπεί μαζί, να πάω όσο γίνεται μακρύτερα. Και εντάξει, υπάρχουν και μικρότεροι στόχοι. Ήδη μέσα στο Φεβρουάριο έχω θα πραγματοποιήσω, ελπίζω, ένα όνειρο ζωής. Δεν θα το αποκαλύψω τώρα, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Και για φέτος ο αθλητικός στόχος είναι να πάω ένα λιθαράκι πιο πάνω από όσο είχα πάει πέρσι. Μάλιστα. Λοιπόν, στο ευχόμαστε. Να είσαι καλά, Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.